Εγώ θα καλημερίσω τον υπεύθυνο οργανωτικού της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ και υπεύθυνο του δικτύου νεολαίας του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Τουλγεράκη, μια χαρά είμαι. Εσείς? Χαίρομαι. Διότι δεν μένουμε απλά σε αυτή την περιοδία, διότι εντάξει, σε μια περίοδο όπου διεκδικείται, αν θέλετε, ο θόκος, η προεδρία από τους υποψηφίους, δεν έχεις και πολλά να πεις, ο κάθε υποψήφιος λέει τα δικά του, αλλά εσείς από τη δική σας την πλευρά θέλετε να στείλετε εκείνο το μήνυμα που λέει ότι θα πρέπει πραγματικά όλοι μαζί να συσπηρωθείτε και θα πρέπει όλοι μαζί να πάτε στις κάλπες του κινήματος. Εμείς προάγουμε ως μήνυμα την ενότητα στο χώρο μας και στο κόμμα μας και από εκεί και πέρα θέλουμε και καλούμε τον κόσμο και ειδικότερα τη νέα γενιά να έρθει στις κάλπες, να μας δείξει την, πραγματικά τι θέλει και ποιον οραματίζει ως επόμενο αρχηγό του κινήματος αλλαγής. Και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα, ότι καλούμε τον κόσμο στις κάλπες, να δυναμώσουμε το αποτέλεσμα για να νομιμοποιήσουμε στην ουσία τον επόμενο πρόεδρο. Από εκεί πέρα η παρακαταθήκη που άφησε η πρόεδρος Φόφη Γεννηματά είναι μεγάλη. Ο επόμενος πρόεδρος πρέπει να παραλάβει τη σκητάλη από εκεί, έχοντας πάντα γνώμονα την ενότητα και να πραγματικά να έχει ο στόχο να ξαναφέρει το κόμμα εκεί που το αξίζει, να μας εκπροσωπεί μέσα και έξω από την Βουλή. Υπάρχει ενδιαφέρον εκείνες οι παρατηρήσεις που θα πρέπει να γίνονται ή οι σημειώσεις που θα πρέπει να γίνονται και να γίνουν αυτές δεκτές, αντιληπτές, αντικείμενο συζήτησης από τους υποψήφιους προέδρους, βρίσκεστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία και κυρίως αν ο νέος κόσμος πιστεύει, αλλά και οι παλιοί μέσα από το κίνημα αλλαγής, ότι ναι και πιστεύετε και το βλέπετε ότι υπάρχει μια δυναμική, υπάρχει μια κινητικότητα για να πάνε στις κάλπες. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Νομίζω πως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που όλοι βλέπουμε και μετά από πολύ καιρό μας δείχνουν σε διψήφιο νούμερο, δείχνουν ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις ισοκομματικές του κίνημα αλλαγής και πραγματικά το κίνημα αλλαγής είναι έτοιμο να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο μέλλον της χώρας μας. Μάλιστα. Πότε οι εκλογές, να το θυμίσουμε για άλλη μια φορά? 5 Δεκέμβρη, Κυριακή, και αν χρειαστεί την επόμενη Κυριακή θα στο δεύτερο γύρο θα έχουμε αποτέλεσμα, θα έχουμε νέο αρχηγό για την παράταξη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φακουρέλη. Καλημέρα σας από τον 94. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα.